Σοβαρούς κινδύνους εγκυμονεί η πυκνή βλάστηση που εντοπίζεται σε πολλά οικόπεδα της Λάρισας και λόγω του ότι εμποδίζεται η ορατότητα των οδηγών αλλά και λόγω πρόκλησης πυρκαγιών. Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη ξεκινήσει την διαδικασία αποψήλωσης, στέλνοντας ταυτόχρονα και ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων που δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου να τα καθαρίσουν. Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί 50 ειδοποιητήρια και σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αν οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, θα τους επιβάλλονται και τα αντίστοιχα πρόστιμα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα ιδιωτικά οικόπεδα, όπου εκεί υπάρχει ειδικό τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν τα οικόπεδα αυτά, να βρούνε τους ιδιοκτήτες και τους στέλνουν ειδοποίηση εντός 15 ημερών να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν γίνεται, επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα. Επιπλέον, παρακαλούμε όλους τους δημότες της πόλεως να μας ενημερώνουν στο 2410 680 220. Επαναλαμβάνω το νούμερο 2410 680 220 Δημοτική Αστυνομία, να μας ενημερώνουν για οικόπεδα στη γειτονιά τους ή στην περιοχή τους, ώστε να προβούμε στις κατάλληλες κινήσεις. Πολλές φορές βεβαίως το έργο μας είναι δύσκολο και οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν οικόπεδα στα οποία οι ιδιοκτήτες είτε δεν ζουν στη Λάρισα, είτε έχουν πεθάνει και υπάρχει θέμα κληρονόμων, όπου υφίστανται προβλήματα μεταξύ των κληρονόμων. Τη φετινή χρονιά, τονίζει ο κ. Σκέλας, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων, εμφανίστηκε ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση τόσο στα οικόπεδα εντός της πόλεως, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους. Ο αντιδήμαρχος υπογραμμίζει επίσης πως είναι πολύτιμη για την υπηρεσία και η συνδρομή των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δημοτικής Αστυνομίας για να ενημερωθούν για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.